Χαμένη ευκαιρία για την Ελλάδα, χαρακτήρισε την ομιλία Μητσοτάκη στον ΟΗΕ ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας και επικεφαλής της κίνησης Δύναμη για την Ελλάδα, Πάνος Παναγιωτόπουλος, μιλώντας σε περιφερειακά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όπως υπογράμμισε ο πρώην Υπουργός, ο Πρωθυπουργός δεν ανέδειξε με το σωστό τρόπο τον δομικό χαρακτήρα της διαχρονικής απειλής της Τουρκίας κατά της Ελλάδος και τις διαλυτικές συνέπειες που έχει για την νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και τα συμφέροντα της Δύσης στην ευρύτερη περιοχή. Και συνέχισε. Ο στρογγυλεμένος λόγος του κυρίου Μητσοτάκη για τις τουρκικές πολεμικές προκλήσεις σε βάρος της Ελλάδος και τα συγχαρητήρια που έσπευσε να δώσει στον Ερντογάν για την τουρκική διαμεσολάβηση στην απελευθέρωση της εξαγωγής σιτηρών από τη Μαύρη Θάλασσα, παραβλέποντας το βρώμικο διπλό παιχνίδι του Ερντογάν στη ρωσο-ουκρανική κρίση, θάμπωσαν την εικόνα. Επιπλέον, ο πρώην Υπουργός αναρωτήθηκε γιατί ο Πρωθυπουργός δεν παρουσίασε ντοκουμέντα που έχει η Ελλάδα και δείχνουν τουρκικές ακτεωρούς να σπρώχνουν σκάφη γεμάτα από απελπισμένους πρόσφυγες και μετανάστες προς τις ακτές των ελληνικών νησιών και την τουρκική στρατοχώρο φυλακή να ρίχνει δακρυγόνα πάνω σε πλήθος τρομαγμένων μεταναστών στον Εύρο και να τους αναγκάσει να παραβιάσουν τα σύνορά μας και να μπουν στην Ελλάδα.